Φοβερό. Πώς περάσατε, για πείτε. Τη χρονιά, πάρα πολύ ωραία. Απίστευτο. Ενώ τις ημέρες του Πάσχα. Αν πιάσουμε τη χρονιά, δεν με βγαίνει εκπομπές στο καθένα. Για να τελειώσει. Να σας πω λίγο που έκανα το εμβόλιο. Γιατί με ρωτάνε πάρα πολύ και στο Instagram ποιο εμβόλιο έκανα. Έκανα την πρώτη δόση, λόγω ηλικίας προφανώς 41. αυτή την επιλογή είχα, το AstraZeneca, και έκανα την πρώτη δόση και 17 Ιουλίου μου έβγαλε τη δεύτερη δόση και συνάντησα. Και εγώ το έκανα τη Μεγάλη Τετάρτη. Εσύ είσαι λίγο μικρότερη, αλλά εντάξει. Ναι, αλλά είχες κάτι, κάποια παρενέργεια, είχες υπηρετό. Κοίταξε, απλώς νιώθω λίγο το χέρι. Αυτό, στο εμβόλιο που νιώθεις ένα πόνο στο μπράτσο. Πάντως δεν παίζει και κανένα ρόλο εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, όποιο και από τα 4 εμβόλια και να κάνουμε, νομίζω ότι είναι το ίδιο από τη στιγμή που και τα 4 είναι εγκεκριμένα. Και ό,τι βγαίνει στον καθένα το κάνει, το θέμα είναι να εμβολιαστούμε. Έτσι. Όχι με ποιο εμβόλιο θα εμβολιαστούμε, για να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε όλοι. Αυτή είναι και το αν θα κάνει λίγο πιετό ή αν θα νιώθει κόπο, έχει να κάνει και με τον οργανισμό και, και το πόσο δυνατό είναι. Αυτό είναι 10% πάντως. Αυτό. Το να έχει λίγα δέκατα ή να σου ένα πρίκο. Η φράση που έχει γίνει μόδα να πάρουμε πίσω τις ζωές μας. Εσύ πότε θα το κάνει, έκλεισε ραντεβού. Την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα και ηλικιακά είσαι. 88-94. εντάξει. Σε ποιο εμβόλιο θα κάνει, στο 50-55. Όποιο τύχει. Όποιο τύχει, δεν είναι. Λοιπόν, να δούμε πώς πέρασαν οι.